Λοιπόν, πάμε στον κύριο Νίκο Μπατιέλο, το γραμματέα της ΚΝΕ. Καλημέρα, κύριε Μπατιέλο. Καλημέρα. Καλημέρα. Μια ερώτηση προσωπική. Έχετε συγγένεια με τον παλαιό Μπατιέλο, το στέλεχο ιστορικό του ΚΚΕ? Ναι, ναι, αδερφός του παππού μου. Α, μπράβο, ωραία. Χαίρομαι να το διευκρινίζουμε. Λοιπόν, μια ερώτηση. Είστε γραμματέα της ΚΝΕ, να ξεκινήσουμε από εκεί. Από ό,τι κατάλαβα, η ΚΝΕ υποστηρίζει τις καταλήψεις των σχολείων. Υποστηρίζουμε τα αιτήματα των μαθητών, που είναι πάρα πολύ σοβαρά σε μια επικίνδυνη κατάσταση. Τις καταλήψεις υποστηρίζετε ή όχι? Και υποστηρίζουμε επίσης και την δυνατότητά τους να συζητάνε συλλογικά και να αποφασίζουν τις μορφές που θα αγωνιστούν, που θα τα κάνουν γνωστά στην κοινωνία, που θα παλέψουν για να υλοποιηθούν. Και το λέμε με τέτοια ένταση και με τέτοια μεγάλη στήριξη, γιατί είτε ως γονείς, αδέρφια, ξέρουμε ότι υπάρχει μια κατάσταση εκρηκτική. Ναι, τα παιδιά ζητάνε 15 μαθητές ένα τάξη. Ή να πάρθουν μέτρα έστω, γιατί τώρα μιλάμε για 27, 28, 29 τμήματα. Ναι. Να τα πούμε ένα. Αντιλαμβάνεστε ότι οι καταλήψεις είναι υγειονομικές βόμβες? Δεν νομίζω. Όσο τα σχολεία, όσο τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έτσι λένε οι γιατροί, είναι οι ίδιοι χώροι δουλειάς. Αν είναι. Κύριε Μπατιέλο, μην τα παίρνετε όλα μαζί. Ένα-ένα. Λοιπόν, τα σχολεία είναι υγειονομικές βόμβες, αυτονοήτως. Δεν χρειάζεται να κάνουμε μια ανάλυση, να είμαστε γιατροί. Θέλετε να κάνουμε ανάλυση για το τι ακριβώς γίνεται στις καταλήψεις? Γιατί υπάρχουν εικόνες. Υπάρχει χθεσινή εικόνα του δελτίου της Αθήνας. Τι είδα και εγώ, να με. Ή μιλάμε για χιλιάδες μαθητές. Δεν είναι υγειονομική βόμβα αυτή? Μα για χιλιάδες μαθητές με Αθήνας. Τη μάσκα τους. Λοιπόν, με τη μάσκα τους. Ο ένας μαζικά να διαδηλώνουν και να λένε ότι δεν αρκεί η μάσκα, γιατί η υγειονομική βόμβα, κοιτάξτε να δείτε. Πού ξέρουν δεν αρκεί η μάσκα? Είναι η ατομική προστασία. Και ω αυτή μπορεί να εξασφαλιστεί. Είναι η μάσκα, είναι τα αντισηπτικά, είναι να μην έχουμε πολλές χαιρετούρες, που βεβαίως όλα αυτά είναι σημαντικά. Όμως δεν μπορεί να κρυφτεί μια κυβερνητική ευθύνη, η οποία στη βάση τους μαθητές μέσα στην τάξη. Τα παιδιά μια χαρά αυτοπροστατεύονται. Αυτό που τους λείπει είναι να πάρθουν τα μέτρα του τα σχολεία, να σταματήσουν ως σχολεία να είναι υγειονομικές βόμβες, να θέλουν και μάθημα να κάνουν. Και να βελτιωθεί και το μάθημα και το σχολείο τους, και θέλουν κυρίως να προστατεύσουν τους εαυτούς τους, να προστατεύσουν τους γονείς τους. Ξέρετε πόσα παιδιά ζουν με παππούδες και χιλιάδες. Ξέρετε τι θα συμβεί αν τις καταλήψεις προκύψει κανένα κορονοϊός? Το έχετε καταλάβει, το έχετε συνειδητοποιήσει, θα συμβεί αν προκύψει κανένα κρούσμα κορονοϊού σε κατάληψη? Έχουμε καταλάβει τι προκύπτει από τα σχολεία. Δεν έχει προκύψει τώρα. Όταν προκύψει, αν προκύψει την κατάληψη, το έχετε καταλάβει αυτό? Είμαστε πολύ κοντά στα σχολεία. Που αυτά που έχουν κλείσει λόγω κορονοϊού και πόσα δεν ξέρουμε, γιατί κατεύθυνση του ιωδής ένα μαθητή ο οποίος έχει πυρετό δεν είναι να πάει να κάνει το τεστ. Το τεστ ένας μαθητής ο οποίος τελικά εμφανίζει συμπτώματα είναι αν πάει σε ιδιώτη ή αν τέλος πάντων υπάρχει μια σχέση με κάποιο ύποπτο κρούσμα από αλλού. Είναι δεκάδες, εκατοντάδες δυστυχώς αυτά τα κρούσματα μέσα στα σχολεία, στα ανοιχτά σχολεία, στα νηπιαγωγεία, στα δημοτικά, σε γυμνάσια και σε λύκεια, και γι' αυτό το λόγο οι μαθητές διαδηλώνουν. Δεν διαδηλώνουν τους εαυτούς τους, κάνοντας καταλήψεις που δεν προστατεύουν. Να προστατεύσουν και τους καθηγητές τους, που πάρα πολλοί είναι σε πολύ μεγάλη ηλικία. Εάν προκύψει ένα κρούσμα, το έχετε καταλάβει ότι θα γίνει σε κατάληψη? Μα σας λέω ότι προκύπτει στα ανοιχτά σχολεία. Εσείς τι θα κάνετε, εσείς τους παροτρύνετε? Θα πάτε να τους περασπιστείτε τα δικαστήρια? Παροτρύνουμε τι? Να γίνουν καταλήψεις. Δεν νομίζω ότι καταλάβατε καλά αυτό που σας είπα. Εμείς στηρίζουμε τα αιτήματα αυτά που είναι ακριβώς για να μην υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Άρα να μην γίνουν καταλήψεις, θέλετε? Στηρίζουμε το. Γιατί αναγκάζομαι να ξαναλέω αυτά που είπα στην αρχή? Όχι, ή θέλετε στηρίζουμε να αποφασίζουν οι μαθητές. Αν αποφασίσουν κατάληψη, βεβαίως θα τη στηρίξουμε. Κύριε Μπατιέλο, γιατί βλέπουν πολύ είστε μια, είστε μια οργάνωση εσείς. Έχετε μια άποψη. Και ειδικά από την κυβέρνηση βλέπουν πολύ πιο έντονα το πρόβλημα πώς εκφράζεται μέσα στο σχολείο. Και σας διαβεβαιώνω ότι η ασφάλεια και τα μέτρα που παίρνουν μέσα στα σχολεία, και μπορεί να το δει ο καθένας που περνάει, είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτόν τον χαβαλέ. Γιατί ο χαβαλές εκεί είναι, δεν είναι μέσα στα σχολεία, που κάνει η κυβέρνηση αντιμετωπίζοντας τα αιτήματα, τα πολύ σοβαρά αιτήματα των μαθητών. Γιατί είναι χαβαλές. Η οργάνωση της οποίας είναι χαβαλές, συγγνώμη να ολοκληρώσω. Είναι χαβαλές τον Ιούνιο να ανοίγουν τα σχολεία με 15 μαθητές ανατάξει και μετά να βγαίνουν επιστημονικοί σύμβουλοι της κυβέρνησης και να λένε ότι στους 25 δεν κολλάει, στους 15 κολλάει. Αν του λένε επιστήμονες. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα αεροπλάνα, στους χώρους δουλειάς που τα κρούσματα είναι εκατοντάδες μέσα. Και σταματάνε και τα μέτρα, σταματάνε και ποιος να τα ελέγξει. Δεν υπάρχει επιθεώρηση εργασίας, την έχουν ξυλώσει όλοι. Και να μας λένε ότι εκεί δεν κολλάει και μέσα στα σχολεία ή στον αγώνα πολύ περισσότερο, σε μια πορεία που για αυτά το λόγο γίνεται η πορεία, να λένε ότι θα έχουμε κρούσματα και διασπορά του κορονοϊού. Γιατί δηλαδή ο κορονοϊός δεν κολλάει, διαδήλωση. Κύριε Μπατιέλο, μια στιγμή. Ναι, ναι. Καταρχήν δεν είστε γιατρός από ό,τι ξέρω, είστε γραμματέας της ΚΝΕ.
Ναι. Ο κορονοϊός δεν κολλάει. Στις διαδηλώσεις δεν κολλάει ο κορονοϊός. Στα σχολεία ο ένας πάνω στον άλλο δεν κολλάει ο κορονοϊός στις διαδηλώσεις. Μα γι' αυτό κάνουν τις κινητοποιήσεις μας. Για να κολλήσει. Ένας πάνω στον άλλον. Δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε. Επειδή είναι ένας πάνω στον άλλο στην τάξη. 27 είναι 5.000 το Σύνταγμα μετά. Είναι το ίδιο πράγμα. Με αποστάσεις και με τις μάσκες τους. Εγώ δεν είδα καμία απόσταση. Το πρόβλημα. Έχω όλες τις φωτογραφίες μπροστά μου, δεν υπάρχει καμία απόσταση και μάσκα έχουν η μισή. Δεν νομίζω. Μπροστά μου τις βλέπω. Τι βλέπω, μια χαρά μπροστά μου. Αρχίζουν και οι ακροατές μας για να βγάλουν συμπεράσματα. Γιατί. Εντάξει. Και είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Κοιτάξτε, και εγώ ρωτάω. Για να διαμαρτυρηθώ για τους 25 πολλούς... στην τάξη. Αφήστε την κυβέρνηση. Μαζί μου μιλάτε. Ναι, στους 25 ανθρώπους. Για να διαμαρτυρηθούμε τους 25 στην τάξη. Που είναι κακός αν υπάρχουν 25. Θα κατεβάσουμε 10.000 τα προπήλαια. Πέστε μου, τι βέβαια θα γίνει. Ακούει... Μα ποια κυβέρνηση, εμένα μιλάτε τώρα πάλι, λέω. Για να διαμαρτυρηθείτε για τους 25. Να έχουν λιγότερους μαθητές. Να έχουν, συμφωνώ. Και για να ζητήσουμε λιγότερα μαθητές στα σχολεία, κατεβάζουμε 20.000 ευρώ. Δεν είναι η ανακάλυψη του εμβολίου, δεν μιλάμε γι' αυτό, που είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία και οι επιστήμονες δίνουν τη μάχη τους. Για να γίνουν τα σχολεία έτσι, χρειάζονται προσλήψεις εκπαιδευτικών. Χρειάζονται περισσότερες καθαρίστριες που και τα σχολεία που έχουν κορονοϊό καλά δεν απολυμμένονται. Τι σχέση έχουν εκπαιδευτικοί, κύριε Γαβατιέλο μου, με το αν θα φοράνε μάσκες τα παιδιά. Αν φοράνε μάσκες ή δεν φοράνε, τι σχέση έχουν εκπαιδευτικοί. Α, ωραία. Να πάμε σε αυτό, γιατί τα παιδιά φοράνε μάσκες. Ωραία, η πρώτη προσπάθεια ελιγμού της κυβέρνησης απέναντι σε αυτό το δίκαιο αίτημα πριν τις καταλήψεις και πριν τις πορείες. Ποιο είναι το δίκαιο αίτημα? Γι' αυτό αναγκάζονται οι μαθητές να βγουν έξω, είναι να τους ταυτίσουν με αρνητές μάσκας. Είναι ή δεν είναι? Οι μαθητές απαντήσανε ξεκάθαρα. Έχετε τις φωτογραφίες, δείτε τα συνθήματα στα πάνω τους. Βεβαίως, τα βλέπω. Η μάσκα, λένε, δεν είναι η μόνη προστασία. Δώστε λεφτά για την παιδεία. Είναι σύνθημα εν μέσω πανδημίας αυτό. Είναι σύνθημα εν μέσω πανδημίας. Μα για να προστατεύσουν την υγεία τους. Ακριβώς. Ποια υγεία? Από τι απειλείται, από τους καθηγητές ή από τον κορονοϊό? Και τη δικιά τους και των οικογενειών τους. Οι οικογένειές τους απειλούνται από το πρέπει να προσληφθούν παραπάνω εκπαιδευτικοί. Να προσπαθήσουν να ταυτίσουν τους μαθητές με 2-3 ψεκασμένους γονείς που κυνηγάγαν ιδιαίτερα κάποια ορισμένα κανάλια έξω από τα σχολεία που λέγανε κάτι σκοταδιστικές, ό,τι να είναι αντιλήψεις, κάτι συνωμοσιολογικές. Οι μαθητές δεν έχουν καμία σχέση με αυτό. Και το έχουν αποδείξει έμπρακτα στο δρόμο και χτες και κάθε μέρα. Προστασία ζητάνε από την κυβέρνηση. Της υγείας ζητάνε να μορφώνονται, θέλουν να κάνουν μάθημα και θέλουν να είναι και. Να είναι σε ασφαλή κτίρια. Πώς θέλουν να κάνουν μάθημα αφού κατάλληλα κατάληψη και δεν κάνουν μάθημα? Τους γονείς τους, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν στα σχολεία με τους δηλαδή που πρέπει, έχουν στο πλευρό. Δεν κάνουν μάθημα για να μπορέσουν να κάνουν μάθημα. Τώρα αυτά τα λογοπαίγνια νομίζω. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Ειλικρινά σας το λέω. Απορώ με τη βασική λογιστική όλου του θέματος. Ξεκινάτε με μια λογική άποψη που λέει ο συνωστισμός. Να λειτουργήσουν τα σχολεία με τους απαραίτητους όρους ασφάλειας για τους μαθητές. Όχι. Ο βασικός λογισμός είναι, κύριε Γαμπατιέλο, με συγχωρείτε πολύ. Ο βασικός λογισμός είναι ότι οι τάξεις είναι πολυάριθμες. Να το δεχτώ. Και σε απάντηση στις πολυάριθμες τάξεις κάνετε πολυάριθμες καταλήψεις και κατεβάζετε πολυάριθμες διαδηλώσεις. Έτσι είναι. Είναι αιτήματα τα οποία έχουν εξεπλωθεί από πριν καλά ξεκινήσουν. Αφήστε με να σας πω. Ναι. Είναι αιτήματα πολιτικά που τα έχει διεκδικήσει και το κόμμα μας. Είναι αιτήματα πριν ξεκινήσουν, πριν ανοίξουν καλά τα σχολεία. Είναι αιτήματα τα οποία τα θέσανε γονείς, εκπαιδευτικοί, σε επιστολές τους, σε παραστάσεις στο Υπουργείο Ολιγομελής και με αντιπροσωπείες, τα οποία δεν εισακούστηκαν. Και το 25 είναι ανέκδοτο. 27, 28, 29. Σε κοντέινερ, σε υπόγεια που δεν έχουν παράθυρο να αεριστεί. Και τα παιδιά πρέπει εκεί μέσα να περάσουν 7 ώρες της μέρας τους. Ναι. Με τη μάσκα, βεβαίως. Ερώτηση. Εκεί μέσα. Πώς είναι καλύτερες συνθήκες της τάξης, εάν κατέβουν. Σας το λέω, δεν μου έχετε απαντήσει μία φορά, δεν μου έχετε απαντήσει όμως αυτό το βασικό ερώτημα. Πολλές φορές σας απάντησα. Σας λέω, είναι υγειονομικό. Όχι, δεν απαντάτε, λέτε τη δική σας άποψη. Δεν καταλαβαίνω τι είναι υγειονομικό πρόβλημα 10.000 συνοστισμένοι μαθητές στην πρώτα προπήλαια. Είναι ή δεν είναι? Ήταν 10.000 και δεν ήταν και συνοστισμένοι ακριβώς. Εσείς λέτε 10.000. Ήταν μια μεγάλη κινητοποίηση με τις αποστάσεις. Ο ριζοσπάστης είναι 10.000. Και τις μάσκες. Λέει. Και για το θέμα να λυθεί η υγεία. Και σας ξαναλέω την άποψη τη δικιά μου και πάρα πολλών. Και πάρα πολλών σας αναφέρω, δεν μπορώ να πω την άποψη της κυβέρνησης ούτε τη δικιά σας. Όχι, τη άποψη της κυβέρνησης. Απαντάω με την άποψή μου και την άποψη πολλών που ανησυχούν για το τι γίνεται στα σχολεία. Πολλών χιλιάδων, εκατομμυρίων συμπολιτών μας που ανησυχούν με το τι γίνεται στα νοσοκομεία. Mm. Τι γίνεται στους χώρους δουλειάς. Με αυτή την άποψη. Να κάνω μια ερώτηση. Να πιστέψω στην αρχή σε μια ψαρχικές με ερωτήσεις που δεν είχα πει να απάντηση. Εάν εκδηλωθούν κρούσματα κορονοϊού σε καταλήψεις, ποιος θα φέρει την ευθύνη?
Στην κυβέρνηση βεβαίως. Η κυβέρνηση στις καταλήψεις. Όπως φέρει την ευθύνη στα κρούσματα που ανακοινώνονται μέσα στα ανοιχτά σχολεία και όπου δουλεύει με τα πρωτόκολλα της κυβέρνησης. Κύριε Μπατιέλο, όπως φέρει την ευθύνη. Αφήστε με να απαντήσω. Μα με ρωτάτε κάτι και με διακόπτετε. Μα μου λέτε ότι η κυβέρνηση θα φέρει την ευθύνη για να καταλήξουν αντίον της κυβέρνησης. Όπως φέρει η κυβέρνηση τη βασική ευθύνη. Ότι από μηδέν κρούσματα που ήμασταν το καλοκαίρι, ανοίγοντας τον τουρισμό, είμαστε μέσα σε ένα γερό δεύτερο κύμα πανδημίας. Ναι. Γιατί τα πρωτόκολλα υγείας που λέμε και όλοι θέλουμε να τηρήσουμε, γίναν κουρελόχαρτο για τα επιχειρηματικά κέρδη. Έτσι, συνεχίζει να φταίει για την κατάσταση στον χώρο της εκπαίδευσης, των πανεπιστημίων, για την κατάσταση στους χώρους δουλειάς, στο συνωστισμό, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Της υγείας, επί και στην υγεία. Ο Υπουργός Υπηρεθέ θα πάρει μέτρα, γιατί δεν επαρκούν αυτά. Λοιπόν. Μέσα μαζικής μεταφοράς και τον Αύγουστο τα ακούσαμε αυτά. Ναι. Να υλοποιηθούν και θέλει και ακόμη περισσότερα. Θέλει επίταξη του ιδιωτικού τομέα. Και όχι η πανδημία να γίνεται ευκαιρία για ορισμένους επιχειρηματικούς ομίλους και να παίρνουν τα διπλάσια και τα τριπλάσια δίνοντας ορισμένες κλινικές. Συνεπώς, αν έχουμε διαγνωστικά να ξέρετε γονείς, σχολεία ολόκληρα δίνουν χιλιάδες ευρώ ως σύνολο ένα ολόκληρο σχολείο γονείς για να δουν αν τα παιδιά τους έχουν κορονοϊό. Μάλιστα. Για να προστατεύουν και το σχολείο. Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη αν εκδηλωθούν νεκρούντα κορονοϊού σε καταλήψεις που γίνονται κατά της κυβέρνησης. Από όλα αυτά που είπα, δηλαδή αυτό θεωρείται το πιο σημαντικό. Όχι, το θεωρώ πολύ σημαντικό. Το θεωρώ υγειονομικά το πιο σημαντικό από όλα. Πώς θα φτιάξουμε την Ελλάδα είναι μια άλλη ιστορία. Το κουβεντιάσουμε μετά να περάσει ο κορονοϊός πρώτα. Για τα σχολεία μιλάμε και πώς θα ανοίξουν τα σχολεία με όλους. Ναι. Λέω πάλι, εάν σημειωθούν κρούσματα κορονοϊού σε καταλήψεις κατά της κυβέρνησης, θα φταίει η κυβέρνηση. Όσες φορές και να του πείτε, δεν μπορείτε να κρύψετε τη μεγάλη εικόνα που ζει ο κόσμος. Τα σχολεία ανοίγουν. Ανοίγουν αύριο, ανοίξανε και πριν και είχαν κρούσματα. Τι θα κάνουν τα παιδιά γι' αυτό? Τι θα κάνουν? Θα αφήσουν τα σχολεία να τα κλείσει ο κορονοϊός? Πρέπει να το αποτρέψουν αυτό. Γι' αυτό αγωνίζονται. Όχι, θα μπουν σε μια λογική αυτοπιθαρχίας, όπως έχουμε μπει όλοι μας, αγαπητέ κύριε Μπατιέλο. Αυτοπροστασίας. Και με πολύ μεγαλύτερη ωριμότητα. Μεγάλη οικονομική ευθύνη. Ακόμα και κυβερνητικά στελέχη λένε πόση μεγάλη ωριμότητα και χθες που ακούγαμε στα κανάλια είχαν οι νέοι κοινές της χώρας μας. Λοιπόν, ελπίζω να έχετε δίκιο. Εγώ ειλικρινά ελπίζω να έχετε δίκιο. Και εύχομαι κιόλας να μην έχουμε καμία επιδείνωση από αυτή την κατάσταση και να λήξει ομαλά αυτή η ιστορία. Τι μπορώ άλλο να έχουμε περισσότερο από αυτό. Να και να τα υλοποιήσει. Ναι. Πάντως, να σου πω κάτι. Δυνατό. Δεν είμαστε σε μάχη με την κυβέρνηση, με τον κορονοϊό είμαστε σε μάχη. Την πολιτική που μας έχει φέρει σε πιο δύσκολη θέση στη μάχη με τον κορονοϊό από ό,τι ήμασταν. Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Νίκος Αμπατιέλος, γραμματέας της ΚΝΕ. Καλημέρα, κύριε Αμπατιέλο. Σας ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπατε.